φασαρίες, ιστορίες, έρωτες, χωρισμούς, διαζύγια, γάμους, απ' όλα. Έχεις μετανιώσει κάτι? Να έχω μετανιώσει για σχέση που έχω κάνει, όχι. Γιατί έχω κάνει και βλακίες, αλλά και οι βλακίες εκείνη την ώρα είχαν λόγο που γίνανε. Ναι. Έναν τέλος πάντων που δεν μου τέριαζε καθόλου. Τον ξέρω. Ναι, δεν το ξέρεις. Που μου είχε πει ο Βολανάκης. Με αυτόν τα φτιάξες γιατί είσαι σε βουκολική περίοδο μάλλον και θέλεις να δεις πώς είναι η ζωή στο χωριό για να παίξεις την μπουμπουλίνα. Τότε που τα έχεις με τον Γκλέτσο που φαινόταν ανατροπή, τελικά να ο Γκλέτσο στην πολιτική όμως που έγινε σοβαρός άνθρωπος. Ναι, εγώ τον είχα δει ότι είναι έξυπνος. Και σου έκανε και τρομερές σκηνές ζηλοτυπίας από ό,τι θυμάμαι. Καλά, μην τα θυμάσαι και εσύ, όλα ξέχνε καλύτερα κανένα. Δεν μπορώ, αυτά θέλω. Μου έκανε, ναι. Πες μου μία. Και αυτές είχαν πλάκα όμως. Ναι. Παίζαμε την Καρένινα και είχαμε ερωτική σκηνή. Βρόσκει η Καρένινα και δεν έβγαινε στη σκηνή. Και έλεγε, τώρα θα την εκδικηθώ. Και έβγαινε εγώ στη σκηνή που ήταν ο έρμος ο Χαλκιάς από την άλλη μεριά που κάνει τον Τολστόη. Και έλεγα μόνη μου. Αχ, αν είχε βγει τώρα ο Βρόνσκι, θα μου έλεγε «Α, να σ' αγαπώ». Και έλεγα όλα τα λόγια μόνη μου και ακούω τον Απόστολο που κλώτσαγε τους κουπιδοντανικέδες από πίσω από τα νεύρα του, γιατί τα είχα πει εγώ και δεν σταμάτησε η παράσταση. Και δεν έχει τσακωθεί και με κανέναν ποτέ, έχεις πάντα καλές σχέσεις. Εγώ? Ναι. Ναι. Μα και με, όπως και με το Σωτήρι που είμαστε... Οικογένεια, εντάξει. Τι περίεργη σχέση κι αυτή. Είναι περίεργη, λες. Είναι πολύ περίεργη γιατί κατά βάση είστε φίλοι πολύ. Οπότε, άμα είσαι φίλος με κάποιον, δεν μπορεί να τον χωρίσεις. Ναι. Είναι σαν να κόβεις το χέρι σου. Αλλά επίσης δεν μπορείς και να τον παντρευτείς κανονικά. Τον παντρεύτηκες όμως. Τον παντρεύτηκα εγώ. Ναι, ήθελα να το κάνω πιο επίσημο αυτό το οικογενειακό. Είμαι δύσκολη γενικά, δεν ερωτεύομαι εύκολα. Και επίσης δεν κάθομαι αν δεν ερωτευτώ. Δεν είμαι το συμβιβασμό ότι κάπου σκυλοβαριέμαι, αλλά εντάξει μωρέ τώρα, ωραίο να γράφουν ότι είμαι με κάποιον. Εντάξει, ο καθένας μας θεωρεί ότι κάποιος του ταιριάζει πολύ. Και εγώ θεωρούσα ότι ο Αντώνης μου ταιριάζε, ούτε το θεωρούσα, όντως μου ταιριάζε πάρα πολύ. Μου κάλυπτε πάρα πολλούς τομείς. Για τον πνευματικό και ίδια παιδεία είχαμε. Αλλά ήταν και ροκ, ήταν και υπουργός και έπαιρνε και την κιθάρα και καθόταν στα σκαλιά και έπαιζε. Και επειδή ήταν ο μόνος που είχαμε τόσο έντονη σχέση, αλλά ουσιαστικά έντονη, όχι το πάθος, είναι κάτι που όταν γίνει μια φορά, με τα πάντα υποσυνείδητα του ψάχνεις. Δεν ξέρω τι κάνεις, είσαι πιο ωραία από ποτέ. Άιμορ Χριστίνα. Όχι, γιατί παλιά έδειχνες, ήσουν μια πολύ ωραία γυναίκα, που ήσουν πάντα ίδια. Τώρα, αλλά ήσουν πιο ντάμα. Τώρα είναι σαν να έχεις έρθει σε μια ηλικία που έχεις δημιουργήσει εσύ και ήσουν πάντα σε αυτή την ηλικία. Πραγματικά. Ναι, γιατί εγώ αυτή την ηλικία την είχα από 20. Ναι. Που ήταν κάτι φορετό και ψεύτικο. Λοιπόν, επειδή είχα τη μανία της ντάμας, σε αντίθεση με τις ηθοποιές που έχουν τη μανία της εντζενή, εγώ είχα τη μανία να είναι πολύ κυριλέ και έβλεπα τα Σανέλ και τα Ντιόρ και τα αυτά και ήθελα 25 ετών που έπαιζα βέβαια τη Μαρκισία Ντεμερτέγ και να είμαι στη ζωή με τα Μαργαριτάρια και να κάθομαι έτσι. Επειδή το έκανα πολύ μικρή, μου φύγε. Και σου βγήκε και αυτό το τρελό που έχεις που δεν το ξέρει ο κόσμος. Ναι, εγώ δεν μπορώ χωρίς χιούμορ. Και αυτός είναι και ένας λόγος που αντέχω τη δημοσιότητα. Και εσύ δεν ακούς και κανένα, γιατί το ότι σου έχουν σούρει δηλαδή πράγματα από τα οποία σε βλέπω τόσο cool και δεν σε έχω δει ποτέ νευριασμένη. Επίσης,